πω, ο Άρη τι κάνει, παιδιά, έχει βάλει στο πλατό, έχει τη δική του, έχει κάνει το δικό του στήσιμο. Για λίγο εδώ η κάμερα. Α, εντάξει, ας να, φύγει, να φύγει λίγο αυτό. Δεν θέλει να το φύγει αυτό, το αυτό είμαι εγώ. Το παράθυρο. Το παράθυρο. Λίγο, το παράθυρο, σε παρακαλώ. Λίγο να φύγει. Λίγο. Εντάξει, φύγει. Να φύγει. Τέλος πάντων. Κάντε του μωρέ. Αυτοί δίπλα τσιλιμπουρδίζουν. Πάρα πολύ. Ωραία. Ξεφορτώθηκα. Αυτοί δίπλα τσιλιμπουρδίζουν. Λοιπόν, έχω κάνει καλύτερα βιντεάκια. Ωραία, του Θεέ. Εντάξει, έχει να κάνει και με το ύψος του Νίκου, μιας και μιλάμε για νάνο, ξέρεις, κοντούλης τέλος πάντων. Κάποιος γελάει και μου αρέσει, εντάξει, καλό είναι. Εμένα δείχνεις το έτσι. Έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, τόσο με το συμπάθειο. Και έχω κάνει ένα σούπερ θέμα πριν από 4 χρονάκια με την Ελένη Λουκά. Μου ζήτησε συνέντευξη. Λέω, κυρία Λουκά, πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη και τα λοιπά. Λέει χωρίς iPod Nano, δεν μιλάω. Σου ζήτησε η κυρία Λουκά συνέντευξη. Μιλάω τώρα. Μιλάω τώρα. Ναι, να μην σωστά πράγματα. Εγώ τη ζήτησα, συγγνώμη. Εγώ τη ζήτησα συνέντευξη και μου λέει χωρίς iPod Nano, δεν μιλάω. Κυρία Λουκά μου λέω, εντάξει, τι είναι αυτό. Ένα λέει MP3, εντάξει, με οθόνη κτλ. Καλά, λέω, θα σα πάρω. Αλλά τη πήγα κάτι που δεν ήταν ακριβώς αυτό που ζητούσε, αλλά ήταν Nanos. Ένα Nanos που το ονόμασα iPod. Και είναι καλύτερο βίντεο και καλύτερη εκπομπή από τους δίπλα εκεί. Τέλος πάντων. Παιδιά, μας ντροπή, παιδιά. Και σε μένα μιλάς έτσι. Όχι, μαράκι μου. Α, θα σε πάρεις την εκπομπή του, το χερούλα. Όχι, απλά. Μου λείπει κάτι από το σκηνικό. Τι είμαι εγώ, επιπλό. Δες τι ωραίο βιντεάκι έκανα στους άλλους. Δες τι ωραίο ζευγάρι που είμαστε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Και ασχολούμαι τη θρησκεία, παιδί μου, και λέγομαι κυρία Λουκά. Με λένε, ξέρω εγώ, το αμπερδεύουνε και με λένε Παπαλουκά. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά. Ακούγοντας τα πουλάκια, όλα αυτά, πηγαίνοντας σε ένα δάσος. Στα σπίτι έχει τα πουλάκια. Πηγαίνοντας σε ένα δάσος. Και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Πραγματικά τώρα το βάψιμο είναι. Ρε, δεν έβαλα όμως το καλάδες, δεν έβαλα τα... το κραγιόν δεν έβαλα. Έχω κάτι που τραβάει σαν μαγνήτης κι όλοι οι άντρες κάνουν πίσω μουρά. Είναι καλό. Είναι το περίγραμμα, ρε παιδιά. Όχι, μ' άρεσε. Δεν είναι κάτι άσχημο. Πολλές φορές, τι γίνεται, πρέπει να πάω πως είναι. Για να σας δω, καλονί. Ροσαλίντα, Ροσαλίντα. Παίρνεις μηνύματα από τη φύση. Από φίλους μου παίρνω μηνύματα. Από τη φύση μου σημαίνει. Ροσαλίντα, I am more. Στο τηλέφωνο μου είπατε για ένα δώρο. Όχι, ναι. Πώς το βλέπεις τώρα εσύ. Πείτε μου εσείς. Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα αυτό. Πρέπει πρώτα να το δεχτείτε να μου κάνετε αυτό το δώρο, ναι. Τι δώρο ζητήσατε. Εγώ δεν ζήτησα κανένα δώρο. Ζητάτε τώρα δώρο για να μιλήσετε. Ναι, εγώ ζητάω ένα δώρο τώρα. Μόνο έτσι. Δεχτείτε, δεν θα μιλήσω καθόλου. Κάτι που σας λείπει. Δεν μου λείπει τίποτα εμένα, είμαι πλήρης. Είστε πλήρης. Εσείς θέλετε κάποιο δώρο να μου κάνετε. iPod Nano, έτσι λέγεται. Πώς λέγεται. Είναι πιο ανώτερο το MP3 player. Έψαξα. Πήγα από σούπερ μάρκετ μέχρι καταστήματα. Μέχρι και βιβλιοπωλείο πήγα. Δεν έχουμε Nano, μου λένε, δεν έχουμε Nano. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν το MBC Player είναι πιο ανώτερο, έχει και οθόνη. Κλείσε τα μάτια. Πάντα έτσι το κάνω. Κλείσε τα μάτια. Κλείσε. Μην κλέβετε, γιατί θα φανεί στην κάμερα. Θα ναι, φανεί. Τι θα... Λοιπόν, σας πήρα δώρο ένα Nano. Και μου είπανε ότι το λένε iPod. Ας ήτανε αληθινό. Το όνειρο θα αποψινώ.
ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ, Νάνη. Όνειρο θα αποψινώ. Ας ήτανε αληθινό. Μου λένε δεν έχουμε iPod. Λέω μα iPod Nano. Με έστειλαν σε ένα μέρος και μου λένε iPod το λένε αυτό. Δεν έχετε, κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, αν δεν πάρετε το δώρο. Μπορώ να φύγω, θα καλέσω την αστυνομία. Θέλω να καλέσω την αστυνομία για να καταγγείλω μια παρανομία. Έκασε αλήπητα όλη την καρδιά μου. Πιάστε την παιδιά, το σκάι μακριά μου. Τι πάθατε, πείτε μου. Δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε πρόσωπο αλλού και πλάτη, φταίει κάτι. Δεν είχαμε κανονίσει να σας δώσω ένα δώρο για συνέντευξη. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είχαμε κανονίσει τίποτα. Αυτά είναι φαντασία δικιά σας. Χωρίς αυτό που μου ζητάτε, το iPod Nano, δεν μιλάτε? Ναι, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε να μου κάνετε αυτό το δώρο, ναι. Εγώ δεν ήθελα, δεν θέλω δώρο, ευχαριστώ πολύ. Αχ. Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω. Γιατί το πετάξατε? Δεν θέλω δώρο. Ποιος σας είπε ότι εγώ προσωπικά θέλω δώρο? Αυτή τη στιγμή εμένα με ενοχλείτε μέσα από την κάμερα. Μα με τη θέλησή σας ήρθατε, κανονίσαμε. Όχι, κάνετε λάθος. Με το ζόρι με φέρετε εδώ. Δεν ήρθα με το ζόρι. Θα καλέσω το 100 ευρώ. Σας πλήρωσα και το τάξη. Πόσο είναι? 3 ευρώ. Το δώρο δεν θα το πάρετε, κυρία Λουκά? Σου χαρίζω τι σου δώσα τώρα. Και λυπάμαι που έφτασε η ώρα. Μα το λάθος δεν είναι δικό μου. Θα ήταν μη συναδελφικό αν δεν χειροκροτούσα τα παιδιά. Είσαι θεός, αγόρι μου, αυτό έχω να πω. Τι έγινε? Κλείνουν τα φώτα. Μας κλείνουν τα φώτα για να πάει η εκπομπή του Art. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Ναι. Δεν πήγες καμιά φορά αυτό, σου έχει κανονίσει πάρα πολλά περίεργα. Όταν επιστρέψουμε, που θα επιστρέψουμε δρυμύτερη και πάρα πολύ σύντομα. Σκοτεινιάσαμε λίγο, να σου το πω αυτό. Είναι ένα βίντεο του Θέμου που έπαιξε, ωραίο. Σας είπα να μην το βάλουμε. Λοιπόν, θα σας δείξουμε και θα σχολιάσουμε τη χειρότερη κυταρίτιδα που έχετε δει σε κοντά ή ψηλά πόδια. Επίσης, κυρίες και κύριοι, όταν επιστρέψουμε, έχουμε μία συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Νίκου Καρβελά που λέτε. Πού? Στη Ρούλα Κορομιλά. Α, εκπομπά. Εκπομπά. Έχουμε και δώρα. Δέστε, άρχιτε το ρεύμα που θα το πούμε μαζί. Δέστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19.000. Αλλά και θα φτιάξω λίγο το μαλλίβρε, αγόρι μου, γιατί. Εκεί μου λίγο. Να σου πω, φύγε. Με το λίγο, λίγο. Είναι χάλια, σου λέω, εδώ, λίγο. Λίγο, παιδί μου. Να σου πω κάτι όμως, ρε. Λίγο, κάτσε λίγο. Μα πίνε το σκυλί.